άλλο ένα λουκέτο το οποίο είχε για τα καλά πριν από μία εβδομάδα. Και εκεί που κάποιο έβλεπε ένα σφιχτικά γεμάτο μαγαζί, ξαφνικά την κρίζει μαζεμένε καρέκλε και τραπέζια και χάνει τη μυρωδιά του καλού ψητού. Γιατί αν μη τι άλλο, η Ναυάρχων γεύση ήταν μία από τι πιο κορυφαίε σε ποιότητα ψισταριέ τη Πάτρα. Ωστόσο, η κρίση είναι απρόβλεπτη και όπω φάνηκε σε αυτή την περίπτωση, βρήκε κερκόπορτα να χτυπήσει το κατά τα φαινόμενα θωρακισμένο μαγαζί μέσω τη ΔΕΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γνωστή ψυταριά που έκλεισε προημερών στην Τριών Ναυάρχων δεν οδηγήθηκε σε αυτή την αρνητική εξέλιξη λόγω αναδουλειάς ή έλλειψης τζίρων, αλλά λόγω υπερβολικών εξόδων, φορολογίας και της ΔΕΗ. Η επιχείρηση χρωστούσε ένα σημαντικό ποσό στη ΔΕΗ που έφτανε να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Η κατανάλωση ρεύματος ήταν αυξημένη, κατά καιρούς έμπαιναν διάφορες προτεραιότητες στις πληρωμές. Είναι γνωστό πως ο ιδιοκτήτης αντιμετώπισε και βαρύτατο το πλήγμα με την υγεία της σύζυγου του και έτσι φτάσαμε στο λουκέτο. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η επιχείρηση, βλέποντας ότι ο λογαριασμός ανέβαινε ψηλά, αποφάσισε να προχωρήσει σε διακανονισμό, ίσως κάπως αργά, δίνοντας ως προκαταβολή το ποσό των 5.000 ευρώ και ρυθμίζοντας τα υπόλοιπα σε δόσεις. Η ΔΕΗ όμως απέτησε με βάση τα όσα έχουν αποφασιστεί σε κεντρικό επίπεδο το ποσό να ήταν στα 12.000 ευρώ. Η επιχείρηση αδυνατούσε να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό και τελικά η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα και προχώρησε και σε αφαίρεση του ρολογιού της. Αποτέλεσμα, το μαγαζί έκλεισε και μαζί με αυτό έμειναν άνεργοι τουλάχιστον 10 άτομα που εργάζονταν σε αυτό βγάζοντας το μεροκάματο. Άλλοι 10 προστέθηκαν στο μακρύ κατάλογο των ανέργων. Άλλο ένα κατάστημα έβαλε λουκέτο, μιας και η κεντρική διοίκηση της ΔΕΗ και όχι το τοπικό υποκατάστημα δεν επιτρέπει ρυθμίσεις με τις οποίες να μπορεί να επιβιώσει ο μέσος επιχειρηματίας που οφείλει.